Πάλεψε δυναμικά για την ανατροπή ο Άρης το βράδυ τη Τρίτη στο Αλεξάνδριο απέναντι στην Ήμπουργκ. Η προσπάθειά του, ωστόσο, έμειναν ανολοκλήρωτη. Ο Άρης εμφάνισε δύο πρόσωπα στο Νίγκαλι Χολ, το ένα αυτό του πρώτου ημιχρόνου θα πρέπει να το πετάξει στα σκουπίδια και να μην το ανασύρει ποτέ ξανά. Το άλλο είναι αυτό που θα πρέπει να κρατήσει εν ώψη τη δύσκολη συνέχεια. Το τέλος δεν έφτανε για να του χαρίσει τη νίκη και έτσι ο Άρης ιτήθηκε εν τέλει με 71-65 στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του Basketball Champions League. Ύστερα από ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, ο Άρης συνήλθε σταδιακά στο δεύτερο μέρος, με κύριους εκφραστές στην επίθεσή του Τσαϊρέλη, Βασιλόπουλο και Αθηναίου. Η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη άφησε στα ποδιτήρια τα πεδαριώδη λάθη και επέστρεψε με πάθο και αυτοσυγκέντρωση. Πίεσε την τσεχική ομάδα, καταφέρνοντα στα τέσσερα λεπτά πριν από το τέλο του αγώνα να προηγηθεί με δύο βολέ του Βασιλόπουλου. Εκεί όμω η Νίμπουρκ απάντησε με ένα 8-0 και ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη. Ο Παναγιώτη Γιαννάκη ξέσπασε μετά το τέλο τη αναμέτρηση με την Νίμπουρκ και κάλεσε του φιλάθλου του Άρη να βοηθήσουν την αγαπημένη του ομάδα.